Αγαπητοί τηλεθεατές και τηλεθεάτρες, από το κλειστό γυμναστήριο Κομοτηνής θα παρακολουθήσετε σε μαγνητοσκοπημένη μετάδοση τον αγώνα της 12ης αγωνιστικής της Β' Εθνικής Ανδρών του Μπάσκετ μεταξύ του ΓΑΣ Κομοτηνή και του Ιωνικού Νέας Φιλαδέλφειας. Ένας εύκολος θεωρητικά αγώνας, αφού η ομάδα της Νέας Φιλαδέλφειας είναι χωρίς νίκη στο πρωτάθλημα, πρώτη υποψήφια βέβαια, φαβορή για υποβιβασμό. Ο ΓΑΣ Κομοτηνή μάχεται, είναι στις τελευταίες θέσεις της βαθμολογίας, 5 θέσεις από την τελευταία θέση. Είναι με 4 νίκες, αν δεν με πατάει η μνήμη μου. Προσπαθεί για τη σωτηρία. Μόλις ξεκινάει το παιχνίδι, Παρατσουκίδης και Μανινολουδάκης. Πρώτη επίθεση για τον Ιωνικό Νέας Φιλαδέλφειας με τον Καυκή. Πιέζει και ο Κοντόπουλος. Βουρτσούμης, Καυκή, Τσουμπρής, Μανολουδάκης και Σίλας για την ομάδα της Ιωνικού. Τώρα άστοχο εκεί από τον Σίλα, το αμυντικό ριμπάνο από τον Κουτσοβασίλη, Κοντόπουλος, Δίνας Κουτσοβασίλης, Βελή Χασάν και Παρατσουκίδης, η πεντάδα για τον ΓΑΣ Κομοτηνή. Κοντόπουλος τώρα για τον Δίνα και βήματα από τον Κουτσοβασίλη, όπως φυρίζει ο κύριος Παπαδόπουλος, τον Μόπουλος Παπαδόπουλος, η διαιτητής συνάντησης από το Σύνδεσμο Κεντρικής Μακεδονίας. Λιγοστή φιλάθλη εδώ στις κερκίδες του Κλειστού Γυμναστηρίου Κομοτηνής, γύρω στους 30 φιλάθλους. Συνεπίσης τώρα ο Ιωνικός Νέας Φιλαδέλφειας με τον Μανολιουδάκη, ο οποίος άφησε στον Καυκή. Αστοχή ο παίκτης του Ιωνικού, το αμυντικό ριμπάνο για τον Παρατσουκίδη και τώρα Κοντόπουλος ξανά, Παρατσουκίδης, έξω η μπάλα στον Τίνα, χωρίς σκορ μέχρι στιγμής αυτό το πρώτο λεπτό του αγώνα, στο πρώτο δεκάλεπτο πάντα. Κοντόπουλος, 8 δεύτερα να ολοκληρωθεί επίθεση για τον ΓΑΣ Κομοτηνή. Κοντόπουλος, ίσως να έγινε και φάουλο εκεί. Το αστόχησε το αμυντικό ριμπάουν από τον Μανολιουδάκη. Το 0-0 παραμένει 8 και 48 πριν από τη λήξη του πρώτου δεκαλέπτου. Ο Μανολιουδάκης τώρα άφησε στο Βουρτζούμι. Άστοχο το δίποτο που επιχείρησε. Το αμυντικό ριμπάουν από τον Παρατσουκίδη. Κοντόπουλος, μακρύ πάσα στο Βελή Χασάν. Δεν βγαίνει ο εφηδιασμός. Βελή Χασάν. Αστοχή, το αμυντικό ριμπάνο από τον Μανολιουδάκη και πλησιάζουμε στο δεύτερο λεπτό του αγώνα, το 0-0 παραμένει. Βέβαια ακούτε μετάδοση μπάσκετ και όχι ποδοσφαίρο, δεν άνοιξε το σκορ μέχρι στιγμής. Ο Βουρτζούμης, το άστοχο δίποντο, το αμυντικό ριμπάνο από ποιον διεκδίξανε και ο Κουτσοβασίλης και ο Τσιμπρής, η μπάλα για τον ΓΑΣ Κομοτηνή, όπως δείχνει ο κύριος Παπαδόπουλος. Βελή Χασάν θα επαναφέρει στον Κοντόπουλο. Νέα επίθεση για τον ΓΑΣ Κομοτηνή. Ενώ μόλις συμπληρώνουμε το δεύτερο λεπτό του αγώνα. 0-0 πάντα. Κοντόπουλος, Κουτσοβασίλης, Βελή Χασάν. Πολύ ωραία ξεφεύγει. Καλάθι και φάουλ. Πρώτο καλάθι λοιπόν από την Κομοτηνή. 2-0. Και έτοιμος να εκτελέσει και τη μία βολή. Πρώτο φάουλ για τον Μανολιουδάκη. Για να δούμε αν πετύχει αυτό το έμεσο τρίποντο. Η βολή λοιπόν από το φάουλ που κέρδισε ο Βελή Χασάν. Εκτελεί. Αστοχή. Το rebound από ποιον, από το Βουρτζούμι. Στο Καυκή και τώρα στην επίθεση ο Ιωνικός. Καυκής, πιέζει ο Κοντόπουλος. Double team εκεί από τους παίκτες της Κομοτηνής. Η μπάλα φτάνει στον Σίλα, στο χ, το αμυντικό ριμπάνο από τον Βελή Χασάν. Το 2-0 παρέμεινε 7,5 λεπτά πριν από τη λήξη του πρώτου δεκαλέπτου. Δίνας τώρα. Κουτσοβασίλης στο τρίποντο, εύστοχος. Και 5-0 για τον ΓΑΣ Κομοτηνή με αυτό το εύστοχο τρίποντο του Γιώργου του Κουτσοβασίλη. 7 και 10 πριν τη λήξη του πρώτου δεκαλέπτου. Επιθετικό φάουλ εκεί από τον Καυκή πάνω στον Κοντόπουλο, ο οποίος στήθηκε πολύ σωστά. Καλό ξεκίνημα για τον ΓΑΣ Κομοτηνή. Βέβαια η ομάδα του Ιωνικού είναι αδύναμη, είπαμε, χωρίς νίκη στο πρωτάθλημα. Φαβορεί για υποβιβασμό. Για να μην πούμε ότι ήδη είναι και με τα δύο πόδια στην κατώτερη κατηγορία. Στη τρίτη εθνική. Κοντόπουλος τώρα για τον Τίνα. Βρίσκει τον Παρατσουκίδη. Σούτα το high post, αστοχή.
το αμυντικό ριμπάνο από τους παίκτες του Ιωνικού, συγκεκριμένα από το Καφκή. Βήματα εκεί βέβαια, πολύ σωστά σφυρίζονται. Καλή άμυνα από τους παίκτες του ΧΑΣ. 6-44. Κοντόπουλος. Ντίνας τώρα. Κοντόπουλος. Το φάουλ εκεί που σφυρίζεται πάνω στο Σίλα. Πρώτο φάουλ και για το Σίλα, 6,5 λεπτά πριν από τη λήξη του πρώτου δεκαλέπτου. Και δύο βολές για τον Κοντόπουλο. Πρώτη βολή για τον παίκτη της Κομωτίνης. Ευστοχή, πρώτος του πόντος. 6-0 το σκορ. Δεύτερη βολή. Δύο προσωπικοί πόντοι για τον Κοντόπουλο. 7-0. Και το time out, το πρώτο time out που παίρνει ο προπονητής του Ιωνικού Νέας Φιλαδέλφειας, ο κύριος Γεραγωτέλης. Προπονητής για τον Γκάσο Μοντίνη βέβαια, ο Στάθης ο Καμαράκης. Εμείς να γυρίσουμε για λίγο στα στούντιο του Art Channel και σε λίγο και πάλι μαζί. Σαν άρχισε το παιχνίδι, μετά το time out πήρε ο Ιωνικός. Στην επίθεση ο Μανολιουδάκης. Αφήνει στον Σίλα. Ξεφεύγει ο Σίλας και το φάουλ που γίνεται από τον Βελί Χασάν. Πρώτο φάουλ για το παίκτη της Κομωτινής. Δύο βολές για το Σίλα. Εκτελεί την πρώτη βολή. Άστοχος. Για να δούμε πότε θα πετύχει το πρώτο του πόντο ο Ιωνικός. Ήδη πλησιάζουμε στα πρώτα 4 λεπτά. 6-15 συγκεκριμένα να λήξει το πρώτο δεκάλεπτο. Και ο πρώτος πόντος με αυτή τη δεύτερη εύστοχη βολή από το Σίλα. 7-1 το σκορ. Πατάει την πλάγια γραμμή εκεί ο Ντίνας, όπως δείχνουν οι διαιτητές. Χάνει την επίθεση αυτή η Κομωτινή. Νέα επίθεση για τον Ιωνικό Νέας Φιλαδέλφειας. Καυκής. Πιέζει ο Κοντόπουλος. Καυκής. Σωσίλα. Μπουρτζούμης τώρα. Και φάουλ από τον Παρατσουκίδη. Όχι, από τον Βελί Χασάν έλεγαν το φάουλ. Δεύτερο φάουλ για τον παίκτη της Κομωτινής. Από την τελική γραμμή θα επαναφέρει εκεί ο Καυκής. Σωσίλα. Γύριζε η μπάλα από τους παίκτες του Ιωνικού. Μανουλιουδάκης. Τρίποντο εκεί. Άστοχο από τον Τσιμπρί. Το αμυντικό ριμπάνο από τον Βελί Χασάν. 5-39 για να λήξει το πρώτο δεκάλεπτο. Το 7-1 παρέμεινε. Παρατσουκίδης. Κλέβουν οι παίκτες του Ιωνικού στον εφηδιασμό εκεί με τον Μανουλιουδάκη. Ο οποίος αφήνει την μπάλα στο καλάθι. Πρώτη του δύο πόντι. 7-3. Μειώνει ο Ιωνικός στους 4 πόντους. Ενώ ο Κοντόπουλος τώρα βρίσκεται στην επίθεση για την ομάδα της Κομωτινής. Σουτ 2 πόντων, άστοχο. Το επιθετικό ριμπάνο από τον Κουτσοβασίλη και το φάουλ που γίνεται από τον Βουρτζούμη. Δύο βολές. Είναι από τον Βουρτζούμη το φάουλ. Πρώτο φάουλ, δύο βολές λοιπόν για τον Γιώργο τον Κουτσοβασίλη. Πρώτη βολή. Εύστοχος ο Κουτσοβασίλης. Φτάνει τους 4 πόντους με ένα τρίποντο. 8-3 το σκορ. Επανάληψη τη δεύτερη βολή. Βιάστηκε να μπει ο Τσιμπρίς. Επανάληψη λοιπόν της δεύτερης βολής. Ευστοχή αυτή τη φορά. 5 προσωπικοί πόντοι. 9-3 στους 6 πόντους πάλι διαφορά. Μεγαλύτερα ήταν το 3-30, 7-0.
σήμα για τον Κάση Κομωτινή. Ενώ στο εκεί και από Σίλας. Το αμυντικό ριμπάνω από τον Βελή Χασάν και Κοντόπουλος τώρα. 4 και 55 για να λήξει το πρώτο δεκάλεπτο. Ντίνας σου 2 πόντων, εύστοχος. Πρώτο του καλάθι. 11-3. Και το φάουλ εκεί από το Κουτσουβασίλη πρέπει να είναι. Βελή Χασάν τώρα θα παραχωρήσει τη θέση του στο Μιτσάκη. Κοντά είναι το σχήμα βασιά λογκάρ ο Στάσης ο Καμαράκης. 4 και 36 για να λήξει το πρώτο δεκάλεπτο. 11-3 το σκορ. Σίλας πιέζει ο Μιτσάκης, αφήνει στον Μανουλιουδάκη. Κόβεται από τον Παρατσουκίδη. Φάση για highlight. Βοερό κόψιμο. Κοντόπουλος τώρα. Αστοχή. Παίρνει και το επιθετικό rebound. Ντίνα στο τρίποντο. Άστοχος. Το αμυντικό rebound εκεί από το Τσουμπρί. Ο οποίος κατεβάζει και την μπάλα. Θα λέγαμε με χαρακτηριστική άνεση. Και αφήνει στο καυκί. Πιέζει ο Κοντόπουλος. Κλέβει την μπάλα. Ντίνας. Κουτσοβασίλης. Έξω μπάλα στον Κοντόπουλο. Και αυτό στον Τίνο. Μιτσάκης σουτ 3 πόντων. Άστοχος. Καμιντικό ριμπάνω του Βουρτζούμι. Χειροκροτείται πάντως προσπάθειά του. Αστοχή εκεί. Ο Καυκής. Τυροσυνευνιασμό ο Κάσης Κομωτινή. Κοντόπουλος αφήνει την μπάλα στο καλάθι. 4 προσωπικοί πόντοι, 13-3, αυξάνεται και άλλο διαφορά. 3,5 λεπτά, 3 και 20 συγκεκριμένα πριν τη λήξη του πρώτου δεκαλέπτου. Μανολιουδάκης αφήνει στον Καυκή και αυτό στο Τσουμπρί. Πιέζεται από τον Παρατσουκίδη. Τσουμπρίς, ευστοχή, το πρώτο καλάθι. 13-5, μειώνει τη διαφορά στους 8 πόντους. Ένα ελεύθερο πάση θα λέγαμε. Με λίγα φάουλ μέχρι στιγμής. 3 για τον Βάσκο Μοντινή ομαδικά, 4 για τον Ιωνικό Νέας Φιλαδέλφειας. Κοντόπουλος σου 3 πόντων. Αστοχή airball. Μανουλιδάκης στο αμυντικό rebound. Και τώρα Καυκής. Μακνή παλιά για το πάγκο της ομάδας του. Πολύ δυνατή η πάσα για τον Βουτζούμι, δεν πρόλαβε. Νέα επίθεση για τον Βάσκο Μοντινή. 2 και 37 πριν τη λήξη του πρώτου δεκαλέπτου. Ενώ στη θέση του Κοντόπουλου μπαίνει ο Κανατσαρόπουλος με το νούμερο 7. Κουτσοβασίλης αφήνει στο Μιτσάκη, επαναρχίζει το παιχνίδι. Ενώ μπήκε και ο Βιδάκης για το παίκτη του Ιωνικού με το νούμερο 7. Κουτσοβασίλης ό,τι τσιούν 3 πόντων, άστοχο. Το αμυντικό ριμπάνω από το Τσουμπρί. Και ο Μανολιδάκης άφησε στο Βιδάκη. Μανολιουδάκης πιέζει ο Κανσαρόπουλος, το σκρίνει και από το Τσουμπρί. Ίσως να έγινε και βήματα και Τσουμπρίς ξεφεύγει από το Παρατσουκίδη. Κερδίζει το φάουλ. Αστοχή βέβαια στην προσπάθειά του. 1 και 59 πριν τη λήξη του πρώτου δεκαλέπτου. Πρώτο φάουλ για το Παρατσουκίδη και 2 βολές για τον Τσουμπρί. Τσουμπρίς λοιπόν στην πρώτη βολή. Ευστοχή, φτάνει τους 3 πόντους. Δεύτερη βολή για το παίκτη του Ιωνικού. Ευστοχή και στη δεύτερη. 4 προσωπικοί του πόντου. 13-7, πάλι στους 6 πόντους διαφορά. Το 13-3 με αυτό το 0-4 σερί είναι 13-7. 10 πόντοι έγιναν 6. Και στην επίθεση τώρα ο Κάσης Κομωτινή με τον Τίνα. Κουτσοβασίλης βρίσκει το Μιτσάκη. Βήματα από τον Παρατσουκίδη. Στάσει ο Καμαράκης, ορίζεται από το πάγκο. Κάσης Κομωτινή στάχει με τον παίκτη του. Βιδάκης τώρα πιέζεται από τον Μιτσάκη.
1:35 για να λήξει το πρώτο δεκάλεπτο. Σίλας και το φάλα του Κανατσαρόπουλου. Όχι, από τον Παρατσουκίδη. Δεύτερο φάουλ για το παίκτη. Βολές για το Τσουμπρί. Πρώτη βολή. Δεύτερη βολή λοιπόν για το παίκτη της Νέας Φιλαδέλφειας. Αστοχή και στη δεύτερη. Κουτσοβασίλης στο αμυντικό ριμπάν. Μητσάκης τώρα. 1,5 λεπτό για να λήξει το πρώτο δεκάλεπτο. Ντίνας. Ντίνας, Μητσάκης, παραλίγο να γίνει το λάθος. Μητσάκης. Έξω η μπάλα. Ντίνας στο τρίποντο. Εύστοχος ο Ντίνας. Φτάνει τους 5 πόντους με ένα τρίποντο. Η διαφορά στους 9 πόντους. 16-7. Μια σταθερή διαφορά από 6 μέχρι 10 πόντους η ομάδα του Βάσκο Μοντρίνης σε αυτά τα τελευταία 3 λεπτά. Σίλας τώρα πιέζεται εκεί από τον Κανατσαρόπουλο. Σίλας αστοχή, το αμυντικό ριμπάν από τον Τίνα και ο Κανατσαρόπουλος. Ντίνας βρίσκει το Μητσάκη. 9 δεύτερα ολοκληρωθεί η επίθεση για τον Βάσκο Μοντρίνη. Ντίνας. Ευστοχή ο Ντίνας. Φτάνει τους 7 πόντους. 18-7. Ενώ πλησιάζουμε στη λήξη του πρώτου δεκαλέπτου. Η μεγαλύτερη διαφορά στον αγώνα. Τελικά έγινε το φάουλ. Όχι φάουλ φώνεσε από τον Πάκο Στάσιο Καμαράκης. Το φάουλ από τον Κουτσοβασίλη πάνω. Έντεκα δευτερόλεπτα λοιπόν και 4 δέκατα για να λήξει το πρώτο δεκάλεπτο. Πρώτο φάουλ για τον Κουτσοβασίλη. Time out που παίρνει ο Στάσης ο Καμαράκης. Εμείς θα σας πούμε και τους πόντους μέχρι στιγμής για τις δύο ομάδες. 18 πόντια για τον Κάσκο Μοντίνο τους πέτυχαν. Ο Κοντόπουλος 4. Ο Ντίνας 7. Ο Κουτσοβασίλης 5 με ένα τρίποδο. Και ο Ντίνας έχει ένα τρίποδο. Και ο Βελίχας σαν 2 πόντους. Τους 7 πόντους, μόλις 7 πόντους για τον Ιωνικό Νέας Φιλαδέλφειας πέτυχαν ο Τσουμπρίς 4 πόντους, ο Μανουλιδάκης 2 και ο Σίλας 1 πόντο αποβολή. Όπως είπαμε, ο Ιωνικός χωρίς νίκη, ένα εύκολο απόγευμα. Θα περάσει φυσιολογικά ο Γκάσκο Μοντίνη εδώ στο κλειστό γυμναστήριο. Διαιτητές, ας πούμε, τη συνάντηση είναι ο κ. Θωμόπουλος από την Κατερίνη και ο κ. Παπαδόπουλος από την Κυλική. Προπονητές ο κ. Στάσης ο Καμαράκης για την ομάδα του Γκάσκο Μοντίνη και για την ομάδα του Ιωνικού ο κ. Γεραγωτέλης. Τελείωσε το time out που πήρε ο προπονητής της Κομοντίνης για να δείξει το σύστημα που θα ακολουθήσουν μετά το φάουλ. 11 δεύτερα λοιπόν και 4 δέκατα πριν τη λήξη του πρώτου δεκάλεπτου. Ενώ ο Κοντόπουλος ξαναπαίνει θέση στην πεντάδα της Κομοντίνης. Δύο βολές λοιπόν για τον Βουρτζούμι. Εύστοχος στην πρώτη βολή, πρώτος του πόντος. Δεύτερη βολή. Προσωπική πόντη και 18-9. Double score σε αυτό το σημείο του αγώνα. 18-9 λοιπόν, τελειώνει το πρώτο δεκάλεπτο. 8-7 τώρα. Μητσάκης, Κουτσοβασίλης, Ντίνας προσποιείται σου 3 πόντων. Αστοχή, το αμυντικό rebound εκεί από το Βιδάκι. Και το πρώτο δεκάλεπτο λίγη με προηγούμενη την ομάδα της Κομοτηνής 18-9. Εμείς να γυρίσουμε στα στούντιο του Art Channel και σε λίγο και πάλι μαζί. Ποιος? Όλα είναι έτοιμα λοιπόν να ξεκινήσει ξανά στο κλειστό γυμναστήριο Κομοτηνής. Έτοιμο να αρχίσει το δεύτερο δεκάλεπτο. Ο Κανατσαρόπουλος που αναφέρει για το Μητσάκη, επίθεση για τον Γκάσκο Μοντίνη. Είπα μια φορά γίνεται τζάμπολ στην αρχή του αγώνα. Ντίνας, Κανατσαρόπουλος, με συγχωρείτε. Πιέζει εκεί ο Σίλας. Σουτ 2 πόντων από τον Κανατσαρόπουλο. 29, πάλι στους 11 πόντους διαφορά.
με το ξεκίνημα του δευτέρου δεκάλεπτου. Μόλις 9 πόντοι για τον Ιωνικό, ο οποίος είναι με τον Μανουλιδάκη και τώρα τον Βουρτζούμι στην επίθεση. Βιδάκης, Τσιουμπρίς, κόβεται εκεί από τον Τίμνα, η μπάλα για τον Ιωνικό Νέας Φιλαδέλφειας. Παναφέρουν παίξεις του Ιωνικού, Σίλας και 24 δευτερόλεπτα έληξαν πριν η μπάλα φύγει από τα χέρια του Σίλα. Θα επαναφέρει εκεί ο Χαλίλ Καδίρ, ο οποίος μπήκε στην πεντάδα του Γάσκο Μοντινή. Κλασικό σέντερο παίξεις του Γάσκο Μοντινή. Μιτσάκης, πιέζει ο Βιδάκης. Μιτσάκης προσποιείται, σου δύο πόντων, εύστοχο. Πρώτο του καλάθι, 22-9 με τη συμπλήρωση του πρώτου λεπτού στο δεύτερο δεκάλεπτο. Μεγαλύτερη διαφορά μέχρι στιγμής στον αγώνα. Βιδάκης τώρα ξεφεύγει εκεί από τον Μιτσάκη. Έξω η μπάλα στο Βουρτζούμι, σου τριών πόντων, εύστοχος ο Βουρτζούμις. Φτάνει τους 5 πόντους με ένα τρίποντο, 22-12, μειώνει στους 10 πόντους διαφορά. 8 και 32 για να λήξει το δεύτερο δεκάλεπτο. Μιτσάκης, πιέζει ο Βουρτζούμης. Κουτσοβασίλης προσπαθεί να βρει το Χαλίλ Καδίρ, μπάλα εκτός αγωνιστικού χώρου για τον Ιωνικό Νέας Φιλαδέλφειας. Νέα αλλαγή για την φιλοξενούμενη ομάδα. Ξαναμπαίνει ο Καφκής με το νούμερο 8, ο οποίος θα οργανώσει την επίθεση για την φιλοξενούμενη ομάδα. Σίλας τώρα, Βουρτζούμις πιέζει και ο Κουτσοβασίλης. Βουρτζούμις σουτ 2 πόντων, φτάνει στους 7 πόντους με ένα τρίποντο, 22-14. Με αυτό το 5-0 σερί για την ομάδα του Ιωνικού. Μιτσάκης, Κουτσοβασίλης σουτ 3 πόντων, άστοχο. Το ριμπάνο πιον επιθετικό, ριμπάνο από τον Χαλίλ Καδίρ και το φάουλ που κερδίζει. Δεύτερο φάουλ λοιπόν για τον Σίλα, δύο βολές για τον Χαλίλ Καδίρ, ενώ μπαίνει και ο Χολέβας με το νούμερο 5 στην πεντάδα του Γκά, στη θέση του Κουτσοβασίλη. Χρησιμοποιεί σχεδόν όλους τους παίκτες που έχει συνδυάσει τον Στάσιο Καμαράκης. Εύκολο είπαμε θεωρητικά απόγευμα. Χαλίλ Καδίρ, πολύ πρώτος του πόντους, 23-14. Δεύτερη βολή για τον Χαλίλ Καδίρ. Αστοχή. Το 23-14 παρέμεινε. 7-45 πριν τη λήξη του δεύτερου δεκαλέπτου. Καφκής τώρα. Πιέζει στη τρίπλα και ο Χαλίλ Καδίρ. Βουρτζούμις. Νέος του τριών πόντων. Αστοχή αυτή τη φορά. Δίνας. Κανατσαρόπουλος και Ντίνας. Το σκρίν εκεί από το Χολέβα. Μιτσάκης τριφογυρίζει. Το στούπο επιχείρημα τα απλό, ευστοχή. Φτάνει τους 4 πόντους, 25-14, πάλι στους 11 πόντους διαφορά. Μεγαλύτερη 22-9-13 το 11ο λεπτό. Βουρτζούμις νέο τρίποντο, άστοχο, το επιθετικό ριμπάνω από το Τσουμπρί και βήματα. Όχι. Φάουλ τελικά. Καλάθι και φάουλ. Το φάουλ από τον Χαλίλ Καδίρ. Πρώτο του φάουλ. Τσιουμπρίς λοιπόν. Αστοχή στη βολή. Το αμυντικό ριμπάνω από τον Τίνα. Το 25-16 παρέμεινε. Έγινε το λάθος. Λάθος εννοείς Ντίνα και Χολέβα και το εύκολο lay-up από τον Μπουρτζούμι, φτάνει στους 9 πόντους, είναι πρώτο σκόρερ του Ιωνικού αλλά και του αγώνα μέχρι στιγμής, λιώνει τη διαφορά στους 7 πόντους, 6-39 πριν τη λήξη του δεύτερου δεκαλέπτου. Μιτσάκης τώρα, Μιτσάκης, Χολέβας, αστοχή, το αμυντικό ριμπάνω του Τσουμπρί, Μπουρτζούμις,
Σταματάει Αλικάκης στον τρίποντο, δίνει στο Καφκή. Έξω η μπάλα στο Μανουλιουδάκη, αστοχή. Στο σου τρίποντο που γύρισε. Καλή καδία το αμυντικό ριμπάουντ και τώρα Μητσάκης. Μητσάκης στο Χαλίλ Καδίρ και αυτό στον Τίνα. Μητσάκης, Καρατσαρόπουλος, αστοχή και το επιθετικό φάουλ από τον Ντίνα, όπως δείχνουν οι διαιτητές, πρώτο φάουλ, ενώ ο Βελί Χασάν παίρνει τη θέση του Χολέβα. Στην επίθεση ο Ιωνικός, Μανουλιουδάκης, Τσιουμπρίς σου 2 πόντων, ευστοχή, φτάνει τους 8, 25-20 μειώθηκε η διαφορά και 22-9 έγινε 25-20. Κανατσαρόπουλος τώρα, 6 δευτερόλεπτα ολοκληρωθεί η επίθεση και επιθετικό φάουλ. Επιθετικό φάουλ Κανατσαρόπουλου πάνω στον Κουρτσούμι. Κοντόπουλος σε απέναντι στη θέση την πεντάδα του Γκάς, στη θέση του Κανατσαρόπουλου. Κλέβει ο Κοντόπουλος από τον Καφκή και αντιαθλητικό φάουλ πάνω στο Μελί Χασάν από τον Καφκή πρέπει να είναι. Είναι από τον Καφκή, 2 φορές η μπάλα απ' έξω. Δεύτερο φάουλ ήταν αυτό για τον παίκτη του Ιωνικού. 2 φορές λοιπόν και η μπάλα απ' έξω. Πρώτη βολή για τον Βελί Χασάν. Αστοχή. Έτοιμος να εκτελέσει για τη δεύτερη. Βελί Χασάν. Αστοχή και στη δεύτερη. Με τα βία στη ακούμπησε Στεφάνη μπάλα. Στην επίθεση τώρα ο Γκάς. Κοντόπουλος στο Μητσάκη. 5 λεπτά πριν τη λήξη του ημιχρόνου, του δεύτερου δεκαλέπτου αν θέλει. Έξω η μπάλα στον Τίνα. Σου 3 πόντων από τον Τίνα, εύστοχος. Έχει ανοίξει το χέρι θα λέγαμε. Φτάνει τους 10 πόντους με 2 τρίποντα. 28-20, ξεκόλλησε την ομάδα τους 25 πόντους. Τσιουμπρίς. Και το φάουλ. Φάουλ σε ποιον? Στον Παρατσουκίδη δείχνουν. Τρίτο φάουλ. Απ' την τελική γραμμή θα επαναφέρει ο Καφκής. Ένα φάουλ εκεί. Δεν στήκε σωστά ο παίκτης της Κομωτινής. Μητσάκης τώρα ήταν. Ναι, αλλά για το Κάσο Κομωτινή. Ο Κουτσοβασίλης θα μπει στη θέση του Παρατσουκή και 2 βολές για τον Καφκή. Άστοχος στην πρώτη βολή ο παίκτης του Ιωνικού. Δεύτερη βολή. Ευστοχή αυτή τη φορά. Πρώτος του πόντος. Και στην επίθεση με τον Μητσάκη τώρα με τον Τίνα ο Γκάς Κομωτινή. 4,5 λεπτά πριν τη λήξη του ημιχρόνου. Έχασε την επίθεση και ο υπέχτης του Γκάς Κομωτινή. Το αμυντικό ριμπάουντ το είχε πάρει ο Τσουμπρίς. Και τώρα ο Καφκής αφήνει την μπάλα στο καλάθι. Φτάνει τους 3 πόντους. 28-23 στους 5 πόντους διαφορά.
4 και 10 πριν τη λήξη του ημιχρόνου. Κουτσοβασίλης στον Κοντόπουλο. Μητσάκης, 8 δεύτερο ολοκληρωθεί για το Κάσικο Κομωτινή. Μητσάκης στα στοχή. Το αμυντικό ριμπάουντ του Τσουμπρέ. Καυκής τώρα. Δίνει στο Σίλα. Άστοχος το λεφτό στο τρίποντο που επιχείρησε. Ο Βελίχας σαν το αμυντικό ριμπάουντ. Και ο Κοντόπουλος τώρα οργανώνει την επίθεση για τους γηπεδούχους. Κοντόπουλος στον Βελί Χασάν. Αστοχή και το επιθετικό ριμπάν του Κουτσοβασίλη και βήματα. Μανιολουδάκης, με συγχωρείτε, στην επίθεση για τον Ιωνικό. Τώρα ο Καυκής. Τσουμπρίς προσποιήσεις, αστοχή, το αμυντικό ριμπάνα τον Κοντόπουλο και το φάουλ από το Τσουμπρί, πρώτο φάουλ. 3 λεπτά και 5 δεύτερα. Κοντόπουλος τώρα, πιέζει ο Τσουμπρίς, double team για τους παξιονικού, η μπάλα φτάνει στο Εμελή Γασάν, πολύ ωραία προσπάθεια του Πατωπιδόντου Κάς. Κουτσοβασίλης αφήνει την μπάλα στο καλάδι, φτάνει στους 7 πόντους με ένα τρίποντο, 30-23 στους 7 πόντους διαφορά. Μανουλιουδάκης, πιέζει και ο Ντίνας, άφησε στο Καυκή. Καλά τα σκρινανίσματα και από τους παίχτες του Γάσου Κομωτινή. Μανολιουδάκης, αστοχή, το αμυντικό ριμπάνω του Κουτσοβασίλη. Και συνεπίσης ο Γάσου Κομωτινή. Ντίνας τώρα, σου 3 πόντων, άστοχος αυτή τη φορά. 2 παίχτες του Γάσου εκεί, Κουτσοβασίλης και Βελί Χασάν μπερδεύτηκαν. Η μπάλα στον Ιωνικό. Σίλας εκεί, αφήνει την μπάλα στο καλάθι, φτάνει τους 3 πόντους. Πάλι στους 5 πόντους διαφορά, 2 λεπτά για να λήξει το ημίχρονο. 30-25 το σκορ. Και μπάλα για τον Ιωνικό. Ενώ έφυγε από τα χέρια του παιχτών Ιωνικού, χτύπησε στο ταμπλό. Τέλος πάντων, μπάλα είναι για τους παίκτες Ιωνικού. Καυκής, πιέζει και ο Τσάκης, 8 δευτερόλεπτα δεν έγιναν. Περνάει το κέντρο του γηπέδου, αστοχή στην προσπάθεια που επιχείρησε ο Καυκής. Το αμυντικό ριμπάνω του Κουτσοβασίλη, στον εμβιασμό υπέρ του Γκάς. Ντίνας αστόχησε, το επιθετικό ριμπάνω του Βελί Χασάν. Και νέα κοντρόλ επίσης αυτή τη φορά για την ομάδα της Κομωτινής. Ντίνας. Βελί Χασάν και το φάουλ. Ενώ θέλουμε 1 και 17 για να λήξει το ημίχρονο, το time out παίρνει ο προπονητής του Ιωνικού, κύριος Γεραγωτέλης. Εμείς να γυρίσουμε στα σύνδεση του Art Channel και σε λίγο και πάλι μαζί. Μπράβο. Άγιε Φόδωρε. Άγιε Φόδωρε. 1-0. Τώρα τα πάρω, αλλά το προλάβω, πάρω και τα υπόλοιπα. Γιατί. Παραλύτε 1-0. Γυναίκες τα πάρω. Θα δώσω τον Τάκη στερά. Δεν έχω, άσε τα πάρω όλα μαζί. Να λήξει τώρα. Επανέρχομαστε στο κλειστό γυμναστήριο Κομωτινής. 2 βολές για τον Βελί Χασάν. 30-25 το σκορ. 1 και 17 για να λήξει το πρώτο ημίχρονο ή το δεύτερο δεκάλεπτο αν θέλετε. Λοιπόν. Οι βολές εκτελούνται. Πρώτη βολή εύστοχη από τον Βελί Χασάν, φτάνει τους 3 πόντους. Δεύτερη βολή για τον Βελί Χασάν. Εύστοχη και σε αυτή, 4 προσωπικοί πόντες,
32-25 στους 7 πόντους διαφορά, 1-15 για να λήξει το παιχνίδι. Το πρώτο ημίχρονο, συγχωρείτε. Μανολιουδάκης, Βουρτζούμης, πιέζει ο Βελί Χασάν. Βουρτζούμης τρυπογυρής, πολύ καλή προσπάθεια. Φτάνει τους 11 πόντους, πρώτο σκόρερ του αγώνα και του Ιωνικού φυσικά. Μητσάκης, πάλι στους 5 πόντους διαφορά, 53 δευτερόλεπτα για να λήξει το πρώτο ημίχρονο. Βελί Χασάν στον Τίνα, στον Κανατσαρόπουλο, με συγχωρείτε. Κοντόπουλος έγινε το λάθος, όχι τελικά. Τρίποντο από τον Βελί Χασάν, εύστοχος. Φτάνει τους 7 πόντους με ένα τρίποντο. 35-27, στους 8 πόντους διαφορά. Ενώ πλησιάζουμε στη λήξη του δεύτερου δεκαλέπτου. Μανολιουδάκης αφήνει στον Κίνη. Μπήκε πριν από λίγο στην πεντάδα του Ιωνικού. Ίσως έγιναν και βήματα. Κίνη σου 3 πόντων άστοχο. Το αμυντικό ριμπάουντ από τον Μητσάκη. Πλησιάζουμε στη λήξη λοιπόν. Το φάουλ και το καλάθι από τον Κοντόπουλο, ο οποίος φτάνει τους 6 πόντους. Γκολ φάουλ λοιπόν για το παίκτη της Κομωτινής, 37-27. Πρώτο φάουλ για τον Κίνη. Αποκαθίσταται τη διαφορά ξανά στους 10 πόντους. Η μεγαλύτερη, να σημειώσουμε, 22-9 στο 11. 13 πόντους. Αστοχή εκεί ο Κοντόπουλος. Η μπάλα για την Κομωτινή, ίσως να τράβει στο διχτάκι ο Τσουμπρίς εκεί, άθελα του βέβαια. Και time out για τον Στάθη τον Καμαράκη, τον προπονητή της Κομωτινής. Το σκορ 37-27. Εμείς να παραμείνουμε εδώ στο κλειστό γυμναστήριο Κομωτινής. Να σημούμε τους πόντους μέχρι στιγμής για τις δύο ομάδες, ενώ πλησιάζουμε στη λήξη του ημιχρόνου. 4 πόντους από τον Μητσάκη, 6 από τον Κοντόπουλο. 10 με 2 τρίποντα από τον Τίνα, 7 με 1 τρίποντα από τον Κουτσουβασίλη. Βελί Χασάν 7 με 1 τρίποντο και Χαλίλ Καδίρα 1 πόντο. Για τον Ιωνικό, Βουρτζούμης 11 πόντους με 1 τρίποντο, Καυκής 3, Τσουμπρίς 8, Μανουλιουδάκης 2 και Σίλας 3 η πόντη. Συμμετοχή έχει και ο Γκίνη και ο Βιδάκης για την ομάδα του Ιωνικού. Ενώ από πλευράς Κομωτινής συμμετοχή έχει ο Καρατσαρόπουλος, πάμε 2 πόντους. Ο Χολέβας έχει απλή συμμετοχή. Και ο Παρατσουκίδης που έχει ξεκινήσει την πετά δεν έχει πετύχει ακόμα κανένα πόντο. Αυτά όσον αφορά τους σκόρερ για τις δύο ομάδες. Λίγη το time out πήρε ο κύριος Καμαράκης. Θα ξαναρχίσει λίγα δευτερόλεπτα το παιχνίδι. Οι παίκτες του Ιωνικού δεν έχουν μπει ξανά στον αγωνιστικό χώρο. Τώρα επανέρχονται. Θα επαναφέρει ο Μητσάκης. Κουτσοβασίλης σου 3 πόντων. Άστοχος. Το αμυντικό ριμπάνο από ποιον. Τελειώνει τελικά το δεύτερο δεκάλεπτο, το ημίχρονο αν θέλετε. 37-27 λοιπόν. Σκορ πρώτου ημιχρόνου. Εμείς να γυρίσουμε στα στούντιο του Art Channel και σε λίγο και πάλι μαζί. Επανερχόμαστε στο κλειστό γυμναστήριο Κομωτινής. Όλα είναι έτοιμα για να ξεκινήσει το δεύτερο ημίχρονο. Σκορ πρώτου ημιχρόνου 37-27 μπροστά η ομάδα της Κομωτινής. Απέναντι στην Ουραγό, ομάδα του Ιωνικού Νέας Φιλαδέλφειας που δεν έχει πετύχει ακόμα νίκη στο πρωτάθλημα της Β' Εθνικής. Ο Μανουλιουδάκης επαναφέρει, ξαναρχίζει το παιχνίδι στον Καυκή. Καυκής πιέζει και ο Κοντόπουλος και ο Παρατσουκίδης. Ενώ με το 13 της πεντάδας του Ιωνικού πήγε και ο Κωστής. Καυκής, το φάουλ που κερδίζει από τον Παρατσουκίδη. Αν είναι από τον Παρατσουκίδη είναι το τέταρτο. Όντως είναι από τον Παρατσουκίδη. Μόλις 18 δευτερόλεπτα από το ξεκίνημα του δεύτερου ημιχρόνου. Δύο βολές για τον Καυκή. Στην πρώτη βολή έτοιμος να εκτελέσει και τη δεύτερη. Αστοχή και στη δεύτερη, το αμυντικό ριμπάνο του Κουτσουβασίλη. Ενώ έτοιμος στην πεντάδα θα περάσει λίγο και ο Βεργίδης, κάτι εκεί στη γραμματεία, στη θέση των αλλάγων.
Το 37-27 παραμένει. Μιτσάκης του Παρατσουκίδη. Αστοχή, το αμυντικό rebound από τον Κωστή. Καθκής τώρα. Τσιουμπρίς γυρίζει μπάλα, σουτ 2 πόντων, έρβολα από τον Μανουλιουδάκη. Το αμυντικό rebound από τον Τίνα. Έγινε το λάθος, πάνω στο Μπουρτζούμι μπάλα. Κωστής, Μανουλιουδάκη, σουτ 3 πόντων, άστοχο. Το αμυντικό rebound από τον Κουτσουβασίλη και Κοντόπουλος τώρα. Οργανωμένη επίθεση για τον Γάσκο Μοντινή. Μιτσάκης, Κοντόπουλος, βρίσκει τον Τίνα από τα χέρια του Βουρτζούμι. Μπάρα εκτός αγωνιστικού χώρου για τον Γάσκο Μοντινή. Μόλις 7 δευτερόλεπτα να ολοκληρωθεί η επίθεση για την γηπεδούχο ομάδα και ο Βεργίδης μπαίνει στη θέση του Παρατσουκίδη. Κοντόπουλος βρίσκει το Βεργίδη και το φάουλ από τον Κωστή. Πρώτο φάουλ για το παίκτη του Ιωνικού. Κοντόπουλος επαναφέρει στο Μιτσάκη. Τρίποντο από τον Τίνα, άστοχο. Το επιθετικό rebound από τον Κουτσουβασίλη. Πολύ ωραία και βρίσκει τον Τίνα. Και αυτός αφήνει την μπάλα στο καλάθι με αυτόν τον ωραίο τρόπο που είδατε. 12 η προσωπική του πόντι, 39-27 στους 12 πόντους διαφορά. Κουτσούμις έδωσε στον Κωστή. Πιέζει και ο Κουτσουβασίλης στον Κωστή. Καυκής κόβεται από τον Βεργίδη. Πάρα στον Κουτσουβασίλη. Και Μιτσάκης. Δίνας, Κουτσουβασίλης σου 3 πόντων. Εύστοχος, φτάνει τους 10 πόντους με 2 τρίποντα και η μεγαλύτερη διαφορά στον αγώνα, 42-27 στο 22. 7-43 συγκεκριμένα τώρα για να λήξει το τρίτο δεκάλεπτο. Τρίποντο άστοχο από τον Βουρτζούμι, το επιθετικό ριμπάνω από τον Κωστή, χωρίς κόπο. Μανολιουδάκης, Τσιουμπρίς σου 2 πόντων, εύστοχος ο Τσουμπρίς, φτάνει τους 10 πόντους, 42-29 μειώνεται στους 13 πόντους διαφορά. Μιτσάκης, Τίνας, τους κρίνει εκεί από τον Κουτσουβασίλη. Κουτσουβασίλης, πολύ ωραία προσπάθεια, στοχή, μάγια το rebound, το αμυντικό από τον Τσουμπρί και στην επίθεση ο Μανολιουδάκης. Καυκής, βρίσκεται τον Κωστή, αυτός αστοχή, το αμυντικό rebound από τον Τίνα. Τίνας στον Μιτσάκη. Μιτσάκης, παραλίγο να γίνει το λάθος, 8 δεύτερα να ολοκληρωθεί η επίθεση για την Κομωτινή. Μιτσάκης θέλει να τα κάνει όλα μόνος, θα αφήνει τελικά στο Βεργίδη. Και το φάουλ εκεί δεν τον άφησε να καρφώσει. Ο Βουρτζούμις έγινε το φάουλ από το παίκτη του Ιωνικού. Τρίτο φάουλ. Και δύο βολές για τον Βεργίδη. 6-34 για να λήξει η τρίτη περίοδος. Αστοχή στην πρώτη βολή ο Βεργίδης. Δεύτερη βολή. Ευστοχή αυτή τη φορά, πρώτος του πόντος, 43-29 το σκορ. Η μπάλα φτάνει στο Μανολιουδάκη και φάουλ από τον Κοντόπουλο. Δεύτερο φάουλ για τον παίκτη της Κομωτινής. Ο Μανολιουδάκης τα επαναφέρει στον Βουρτζούμι και αυτός θα βρει στον Καυκή. Καυκής έξω στο Βουρτζούμι, σουτ 3 πόντων, εύστοχος, φτάνει τους 14 πόντους, πρώτο σκόρ του Ιωνικού και του αγώνα, μειώνει 43-32 στους 11 πόντους διαφορά, 6 λεπτά και 6 δευτερόλεπτα πριν τη λήξη του τρίτου δεκαλέπτου. Πολύ ευστοχή όμως, με δεύτερη προσπάθεια όμως ευστοχή ο Κουτσουβασίλης,
Κάνει τους 12 πόντους, 45-32. 5-48 για να λήξει το τρίτο δεκάλεπτο. Καυγής. Τρίποντα από το Μανολιουδάκη, άστοχο. Το επιθετικό ρυπάνω από τον Τσουπρί. Τρίποντα από τον Μπουρτζούμι. Airball και όχι καλάθι. Καλάθι τελικά. Καλάθι πρέπει να είναι σχισμένο το διχτάκι. Καλάθι είναι. Από τον Μπουρτζούμι τρίποντο. Φτάνει τους 17 πόντους. Στο 45-35 μείωσε με αυτό το τρίποντο τους 10 πόντους ο Ιωνικός με το τρίποντο του Μπουρτζούμι. Νομίζαμε airball ήταν, τελικά ήταν τρίποντο. Στοχή εκεί ο Βεργίδης. Καυγής, σου τρία πόντων άστοχο. Τέσσερα και 57 για να λήξει το τρίτο δεκάλεπτο. Στους 10 πόντους η διαφορά. Ντίνας Κοντόπουλος, τρίποντα από το Μιτσάκη, άστοχο. Το επιθετικό φόλο εκεί από τον Κουτσουβασίλη με το ένα χέρι. Φτάνει τους 14 πόντους και το time out που παίρνει ο προπονητής του Ιωνικού Νέας Φιλαδέλφειας, ο κ. Γεραγωτέλης. Εμείς να γυρίσουμε στα στούντιο του Art Channel και σε λίγο και πάλι μαζί. Άρα Παναγιώτης έκλεισε γιατί μετά το σύμπαν. 1-0 με 10 παίξεις παίζαν οι άλλοι, χάσαν και πέναλτι. Καλό λέει παιχνίδι, καλύτερο, εντάξει. Ο προπονητικός τέρας έφερε εκεί. Ναι. Ξανάρχισε το παιχνίδι μετά το time out. Πήρε ο προπονητής του Ιωνικού, Μπουρτζούμις τώρα, 47-35 το σκορ. 4,5 λεπτά για να λήξει το τρίτο δεκάλεπτο. Καυγής. Έξω η μπάλα, τρίποντο από το Μανουλιουδάκη, εύστοχος. Φτάνει τους 5 πόντους με ένα τρίποντο, 47-38. Σε 9 πόντους διαφορά. Και πιστεύω να μην το κάνει κομμούτινη ντέρμπι αυτό το παιχνίδι, το θεωρητικά εύκολο. Με την ουραγό ομάδα του Ιωνικού Νέας Φιλαδέλφειας. Κοντόπουλος, ίσως να γίνει και φάουλ. Τρίποντα του Κουτσοβασίλη. Εύστοχος ο Κουτσοβασίλης. Φτάνει τους 17 πόντους. Συναγωνίζει τον Μπουρτζούμι. Δύο παίκτες έχουν 17 πόντους και 3 τρίποντα ο καθένας. 50-38 το σκορ, τους 12 πόντους διαφορά. Κοστίσει στον Μανουλιουδάκη και το φάουλ από τον Μιτσάκη. Από πλάγια λοιπόν ο Μανουλιουδάκης τα επαναφέρει στον Κωστή. Κωστής έξω η μπάλα στον Καυγή, βήματα που δεν σφυρίζονται. Τρίποντο εύστοχο από το Τσουμπρί, φτάνει τους 13 πόντους και κάπου εδώ έχουμε ένα διαγωνισμό τριπών, θα λέγαμε, για τις δύο ομάδες. 50-41 το σκορ, στους 9 πόντους διαφορά. 3,5 λεπτά για να λήξει το τρίτο δεκάλεπτο. Ντίνας, Μιτσάκης, Κοντόπουλος, αστοχή, μάγια το rebound, το παίρνει ο Τσουμπρί. Από τον Ντίνα. Αντιαθλητικό φάουλ από τον Τίνα πάνω στο Τσουμπρί. Δύο βολές και μπάλα απ' έξω. Λίγο αυστηρό αυτό το σφύριγμα από τους δύο διαιτητές. Κύριος Τομόπουλος χαμογελαστός. 3-18 για να ρίξει το τρίτο δεκάλεπτο. Δύο βολές για τον Τσουμπρί. Ευστοχή στην πρώτη, φτάνει τους 14 πόντους. Δεύτερη βολή για το παίκτη του Ιωνικού. Την μπάλα ύστερα από πλάγια για την φιλοξενούμενη ομάδα. Ευστοχή και στη δεύτερη, φτάνει τους 15 πόντους. 50-43. Μανουλιουδάκης θα επαναφέρει. Καυγής. Πιέζει ο Κοντόπουλος. Τζούμης. Σούτ υποπίεση, ευστοχή, ευστοχή ο Μπουρτζούμης, παίρνει και το φάουλ, φτάνει τους 19 πόντους, μειώνει διαφορά και το 50 γίνεται ντέρμπι, μάλιστα. Τρίτο φάουλ για τον Τίνα, 50-45, μία βολή για τον Μπουρτζούμη,
Ευστοχή στη βολή, 20 πόντιτο. Ο Βελί Χασάν παίρνει τη θέση του Ντίνα. 50-46 λοιπόν. Στο 27, 3 λεπτά, ακριβώς πριν τη λήξη του τρίτου δεκαλέπτου. Τρίποντο από τα 7,5 μέτρα από τον Κοντόπουλο, άστοχο. Το αμυντικό ριμπάνο και από τον Μπουρτζούμι, με δεύτερη προσπάθεια παίρνει την μπάλα ο Τσουμπρίς. Νέο τρίποντο, άστοχο από τον Μανολιουδά για αυτή τη φορά. Το ριμπάνο το επιθετικό από τον Κωστή. Αναθάρισα βέβαια έξω του Ιωνικού, μετά τα συνεχόμενα τρίποντα που πέτυχαν. Μανολιουδάκης, νέο τρίποντο, άστοχο και αυτή τη φορά. Και η μπάλα για τον Ιωνικό. 2 και 33 για να λήξει το τρίτο δεκάλεπτο. Μανολιουδάκης τώρα. Καυκής, Κουρτσούμπης, σουτ 2 πόντων. Άστοχο, το επιθετικό ριμπάνω από τον Μανολιουδάκη. Δύσκολη προσπάθεια, εύστοχη. Φτάνει σε 7 πόντους, 50-48 στο 28. Στο καλάδι διαφορά, το παιχνίδι έγινε ντέρμπι. Και πιστεύω να μην κάνει ζημιά στο Χάσι Κομωτινή ουραγός ομάδα του Ιωνικού Νέας Φιλαδέλφειας και πετύχει την πρώτη νίκη. Χωρίς νίκη μέχρι στιγμής στο πρωτάθλημα. Μητσάκης τώρα σου 3 πόντων. Έχουν χάσει την ψυχραιμία τους παίκτες του Χάσι Κομωτινή σε αυτά τα τελευταία 2 λεπτά. 50-48, 1 και 54 για να λήξει το τρίτο δεκάλεπτο. Και αυγής τώρα για τον Ιωνικό. Θέλει να τα κάνει όλα μόνος του και το πετυχαίνει. Φτάνει τους 5 πόντους. 50-50 λοιπόν. Ισοφαρίζει ο Ιωνικός. Και όλα ξεκινούν από την αρχή. Κοντόπουλος στο Μητσάκη. Τρίποντο από τον Κουτσοβασίλη. Άστοχο το αμυντικό ριμπάνω από τον Κωστή. Καυκής τώρα. Επιθετικό φάουλ από τον Καυκή. Και time out που αναγκάζεται να πάρει ο προπονητής του Χάσι Κομωτινού Στάσης Καμαράκης. 1 και 19 για να λήξει το τρίτο δεκάλεπτο. 50-50 το σκορ. Εμείς να γυρίσουμε για λίγο στα στούντιο του Art Channel και σε λίγο και πάλι μαζί. 51 σίγουρα. Το 50-39. 50-38. 38. 50-39 όχι. Ναι, 11-0 σε 2. Το τελευταίο εννοώ. Όχι. Ακόμα ένα δεκάλεπτο. Ξανά στο κλειστό γυμναστήριο Κομωτινής. Τελείωσε το time out που πήρε ο προπονητής του ΓΑΣ, ο Στάθης ο Καμαράκης. 50-50 λοιπόν, 1 και 19 για να λήξει το τρίτο δεκάλεπτο. Και στην επίθεση του ΓΑΣ Κομωτινή με τον Μητσάκη. Ντίνας και Μητσάκης αλλάζουν την μπάλα. Παρατσουκίδης. Βελί Χασάν γυρίζει κλικά η μπάλα από τους παίχτες του ΓΑΣ. Ντίνας. Μητσάκης τώρα. Ζώνη 3-2 για την ομάδα του Ιωνικού. Έγινε το λάθος. Έγινε το λάθος. Μάλιστα. Καυκής. Αφήνει την μπάλα στο καλάδι. Για πρώτη φορά μπροστά η ομάδα του Ιωνικού. Ενώ πλησιάζουμε στη λήξη του τρίτου δεκαλέπτου. Το σερί συνεχίζεται. 0-13 σερί για την ομάδα του Ιωνικού. Πλησιάζουμε στη λήξη του τρίτου δεκαλέπτου. Βελί Χασάν το τρίποντο. Εύστοχος ο Βελί Χασάν. 10 πόντι με 2 τρίποντα. Και δίνει ανάσα στο Χάσι Κομωτινή που περνάει ξανά μπροστά με 53-52. Τελειώνει το τρίτο δεκάλεπτο. Μανολιουδάκης στο λάθος. Τελικά τα χέρια του Κουτσουβασίλη. Η μπάλα στην ομάδα του Ιωνικού. Είκοσι δεύτερα και 2 δέκατα για να λήξει το τρίτο δεκάλεπτο. Μανολιουδάκης και φάουλ από το Μητσάκη. Τρίτο φάουλ για το Μητσάκη. Στο πόντο διαφορά, 53-52 μπροστά ο Χάσι Κομωτινή. Δύο βολές για τον Μανιουλιουδάκη. Πρώτη βολή για τον παίκτη του Ιωνικού, εύστοχος. Φτάνει στους 8 πόντους, σοφαρής 53-53. Εύστοχος και στη δεύτερη, 9 η προσωπική πόντη. Ξανά μπροστά ο Ιωνικός, 53-54.
16 δεύτερα για να ανοίξει η τρίτη περίοδος. Μιτσάκης. Μιτσάκης τώρα σουτ τριών πόντων. Άστοχος, το αμυντικό rebound εκεί από τον Μανολιουδάκη. 2-1 τελειώνει, τρίποντα από τον Μανολιουδάκη, άστοχο. Το αμυντικό rebound από τον Παρατσουκίδη. Και το τρίτο δεκάλεπτο λήγει 53-54 μπροστά ο Ιωνικός. Δραματικό το τελευταίο δεκάλεπτο, έτσι όπως εξελίσσεται το παιχνίδι. Για να δούμε, εμείς να διακόψουμε για λίγο, να πάμε στα στούντιο του Art Channel και σε λίγο και πάλι μαζί με το δραματικό τελευταίο τέταρτο δεκάλεπτο. Πώς θα στο είχα πει, κάτσε εδώ μετά. Άμα χάσουμε από αυτούς, πάει πιο γούγκα. Άμα χάσουμε από αυτούς, θα πάει. Ξανάρχισε το παιχνίδι, τέταρτο τελευταίο δεκάλεπτο, το πιο δραματικό. Δίνας. Βελίγα σαν το φάουλο εκεί, από τον Τσουμπρί ή από τον Κωστή. Για να τα δείξω. Από τον Κωστή είναι τελικά. Το δεύτερο του φάουλ. Δύο βολές για τον Βελίγα σαν. Και για να δούμε τι μας επιφυλάσσει αυτό το τέταρτο δεκάλεπτο. 7 στην πρώτη βολή, φτάνει στους 11 πόντους ο Βελιχασάν. 54-54 ισοφαρίζει το σκορ. 7 και στη δεύτερη, 12 προσωπική του πόντε. 55-54 πάλι προς το ομάδα της Κομωτινής. Καυκής έξω στο Μανολιουδάκη. Αστοχή. Μάγια το rebound και τζάμπολ. Για να δούμε για ποιον είναι η μπάλα. Η μπάλα πρέπει να είναι για τον Ιωνικό, όπως δείχνει η γραμματεία. Είπαμε τζάμπολ δεν γίνεται μετά. Μια φορά γίνεται στο ξεκίνημα του αγώνα. Μανολιουδάκης θα επαναφέρει τώρα. Το 55-54 για το βάσο που την παραμένει. Τσουμπρίς τώρα αφήνει στον, δεν αφήνει τελικά. Τρίποντα το Τσουμπρί. Εύστοχος, μπράβο. Πολύ καλή προσπάθεια. Φτάνει τους 18 πόντους. Μπράβο του, αν και ψηλός πάνω από 2 μέτρα. Χαρακτηριστική άνεση στο σούτ 3 πόντων. 55-57 ξανά μπροστά με 2 πόντους η ομάδα του Ιωνικού. Μιτσάκης. Κοντόπουλος, έξω μπάλα στο Μιτσάκη σου, 3 πόντων. Εύστοχος και ο Μιτσάκης, φτάνει τους 7 πόντους με ένα τρίποντο. 58-57, βομβαρδίζουν οι δύο ομάδες έξω από τη γραμμή των 6-25. 8-55 για να λήξει το παιχνίδι. Καυκής τώρα. Ίσως έγινε και φάουλο και επιθετικό, για να δούμε. Τώρα οι διαιτές σφυρίζουν. Αμυντικό φάουλο από τον Μιτσάκη. Τέταρτο φάουλο για τον Μιτσάκη. Αλλαγή για τον Γκάς Κομωτινή. Θα αποχωρήσει βέβαια ο Μιτσάκης, έχει 4 φάουλ. Στη θέση του θα μπει ο Κανατσαρόπουλος. 58-57 με ένα πόντο μπροστά η ομάδα του Γκάς Κομωτινή. Εναλλάσσονται σε αυτά τα τελευταία 2 λεπτά οι δύο ομάδες. Σε αυτό το... Από το τέλος δηλαδή του τρίτου δεκαλέπτου για το ξεκίνημα του τετάρτου. Τρίποντο άστοχο από τον Μανολιουδάκη. Κοντόπουλος στο αμυντικό rebound. Κοντόπουλος, Καρατσαρόπουλος, Βελίχα σαν και Ντίνας, γυρίζει μπάλα. Καρατσαρόπουλος, Βελίχα σαν, προσποιείται. Τρίποντα από τον Καρατσαρόπουλο, άστοχο και τις ορισμιδητές, φάουλ. Φάουλ από τον Βουρτζούμι. Το τέταρτο του φάουλ, ενώ ο Σίλας θα μπει στην πεντάδα του Ιωνικού στη θέση του Μανολιουδάκη. Από την τελική γραμμή θα επαναφέρει ο Κοντόπουλος. Κουτσοβασίλης. Τρίποντο τώρα από τον Τίνα. Άστοχο το επιθετικό ριμπάνο του Κουτσοβασίλη. Πολύ ωραία προσπάθεια. Φτάνει στους 19 πόντους. 60-57. Στους 3 πόντους διαφορά. Φάουλ εκεί.
αμυντικός φερής διαιτητής, μάλιστα. Χτυπιέται ο Κουτσουβασίλης, πεσμένο στο παρκέ. Αμυντικό φάουλ στον Κουτσουβασίλη, δεύτερο φάουλ. Δεν αρέσει καθόλου στους φιλάθλους της Κομωτινής αυτό το σφύριγμα τους διαιτητές. Δύο βολές, με συγχωρείτε, από τον Καφιέ. Πρώτη βολή τώρα θα εκτελέσει. Ευστοχή στην πρώτη βολή ο Καφιές, φτάνει τους 8 πόντους. Δεύτερη βολή. Ευστοχή και στη δεύτερη, 9 η προσωπική πόντη. 60-59, πάει στον πόντο διαφορά. Μπροστά η ομάδα της Κομωτινής, 8 λεπτά ακριβώς για να λήξει το παιχνίδι. Τρίποντα από τον Κοντόπουλο, άστοχο. Το αμυντικό rebound από τον Σίλα. Καυκής τώρα, αστοχή. Το επιθετικό rebound από τον Τσουμπρί. Ευστοχή, φτάνει τους 20 πόντους. 60-61, ξανά μπροστά η ομάδα του Ιωνικού. Κουτσοβασίλη στον Τίνα, Μπελή Χασάν και Κανατσαρόπουλος. Γυρίζει μπάλα. Μπελή Χασάν, πολύ ωραία, αφήνει την μπάλα στο καλάδι. Φτάνει τους 14 πόντους. 62-61, εναλλάσσονται στο σκόρ οι δύο ομάδες. Προηγήθηκε με 3 πόντους σε αυτό το μεσοδιάστημα στους 31 και 30 ομάδες της Κομωτινής. 60-59 μείωσε το 32, 62-61 τώρα. Επαναρχίζει το παιχνίδι τώρα. Καυκής, 62-61 το σκόρ, 7 λεπτά και 14 δευτερόλεπτα για να ανοίξει το παιχνίδι. Το δραματικό έτσι όπως εξελίσσεται. Καυκής αφήνει στο Βουρτσούμι. Σου 3 πόντων από το Βουρτσούμι. Άστοχος και το rebound. Η μπάλα από τα χέρια δίνει του Ντίνα ο κύριος Θωμόπουλος. 62-61, 6-59 για να λύσει το παιχνίδι. Καυκής στο Τσουμπρί, πιέζει ο Κουτσουβασίλης. Τσουμπρίς αφήνει την μπάλα στο καλάθι, φτάνει τους 22 πόντους. Πρώτος σκόρερ της ομάδας του και του αγώνα, 62-63. Πάλι μπροστά η ομάδα του Ιωνικού. Για να δούμε αν έχουμε και δραματικό φινάλε, έτσι όπως εξελίσσεται, για εκεί βαδίζουμε. Κοντόπουλος, Χαντσαρόπουλος, στους 3 πόντων από τον Τίνα. Air ball, το αμυντικό ριμπάνω από τον Βουρτσούμι, έκλεψε ο Τίνας. Καλάδι και φάουλ, πολύ καλή προσπάθεια. Φτάνει τους 14 πόντους, 64-63 μπροστά πάλι η Κομωτινή. Και έτοιμος για τον goal foul, αν το πετύχει. Πέμπτο φάουλ από τον Βουρτσούμι, πολύ καλό αυτό για την ομάδα της Κομωτινής. Ο Βουρτσούμις, ο οποίος αποχωρεί με 20 πόντους και 3 τρίποντα. Απόλυα βέβαια για τον Ιωνικό. 6,5 λεπτά για να λήξει το παιχνίδι. Πρώτη βολή. Με συγχωρείτε. Εύστοχη βολή από το φάουλ που κέρδισε. Φτάνει τους 15 πόντους. 65-63 μπροστά η ομάδα της Κομωτινής με 2 πόντους. Καυκής τώρα. Πιέζει ο Τίνας. Φάουλ μακριά από την μπάλα από τον Βελή Χασάν πάνω στο Τσουμπρί. Σίλας τώρα αφήνει στον Καυκή. Πιέζουν οι παίκτες της Κομωτινής. Double team εκεί. Έξω η μπάλα στον στο Τσουμπρί και πολύ καλή πάσα, αλλά στο προπονητή της Κομωτινής του Στάιτο Καμαράγη, ο οποίος ξαφνιάστηκε. Μπορούμε να χρεώσουμε ένα αμυντικό rebound στον Στάιτο Καμαράγη.
να στιευτούμε και λίγο για το παιχνίδι. Εξελίσσεται δραματικά. 5 και 56 για τη λήξη του αγώνα. Κοντόπουλο στον Κανατσαρόπουλο. Βελή Χασάν, πολύ ωραία προσπάθεια και το φάουλ από το Τσουμπρί. Δεν έχει πρόβλημα παίξει του Ιωνικού. Δεύτερο φάουλ είναι. Δύο βολές για τον Βελή Χασάν. Και time out που παίρνει ο προπονητής του Ιωνικού, κύριος Γεραγωτέλης. Διακοπή εμείς για διαφημίσεις στα στούντιο του Art Channel και σε λίγο και πάλι μαζί. Αν δεν έχουμε κι άλλους δουλειές, δεν θα ξαπάτα όλα. Τελείωσε το time out που πήρε ο προπονητής του Ιωνικού, κύριος Γεραγωτέλης. Αν και δεν έχουμε μπει στο αγωνιστικό χώρο ξανά παίξει του Ιωνικού. Δύο βολές πάντως τα εκτελέσει ο Βελή Χασάν. 65-63 το σκορ. 5-50 για να λήξει το παιχνίδι μπροστά η ομάδα της Κομωτινής. Βελή Χασάν στις βολές. Πρώτη βολή. Εύστοχος, φτάνει τους 15 πόντους, αρκετή βοήθεια έχει δώσει σήμερα, όπως άλλος και ο Κουτσοβασίλης και ο Ντίνας. Δεύτερη βολή για τον Βελή Χασάν. Αστοχή στη δεύτερη και από το κεφάλι του Κοντόπουλη μπάλα για τον Ιωνικό. 66-63. Στους 3 πόντους διαφορά μπροστά η Κομωτινή. 5-44 για να λήξει το παιχνίδι. Καυγής, πιέζει εκεί ο Κανατσαρόπουλος. Αρκετά φάουλ σε αυτό το δεύτερο ημίχρονο. Φάουλ λοιπόν από τον Κανατσαρόπουλο, δεύτερο του. Και η μπάλα από την τελική γραμμή θα επαναφέρουν παίκτες του Ιωνικού. Καυγής. Μπάλα στον Ιωνικό από τα πόδια του Κανατσαρόπουλου. Τσουμπρίς τώρα. Τρίποντα το Τσουμπρί. Άστοχο το αμυντικό ριμπάν από τον Κοντόπουλο. 66-63 το σκορ. Κουτσοβασίλης τώρα. Κανατσαρόπουλος. Ντίνας γυρίζει μπάλα, πιέζει και ο Σίλας. Και φάουλ, αμυντικό πρέπει να είναι από τον Σίλα. Τρίτο του φάουλ. Δύο βολές. Πρώτη βολή για τον Ντίνα. Ευστοχή στην πρώτη βολή. 16 προσωπική πόντι. 67-63, ξεκολλάει τους 3 πόντους διαφορά ο Γκάς Κομωτινή, προσπαθεί να ξεφύγει ξανά. Αστοχή στη δεύτερη πάντως ο Ντίνας, το αμυντικό ριμπάν από το Τσουμπρί. 67-63 λοιπόν, ακριβώς το 35, 5 λεπτά για να λήξει το δραματικό έτσι όπως εξελίσσεται παιχνίδι. Τσουμπρίς, έγινε το λάθος, η μπάλα για την Κομωτινή. Και με τους συμπαίκτες του Τσουμπρίς. Κανατσαρόπουλος τώρα στον Κουτσοβασίλη και ξανά Κανατσαρόπουλος. Το σκρίνιγκ από τον Βελή Χασάν, Κουτσοβασίλη στον Ντίνα. Ντίνα σουτ 2 πόντων, εύστοχος, φτάνει τους 18 πόντους. 69-63, στους 6 πόντους διαφορά. Τρίποντα από το Μανουγιουδάκη, από τα 7,5 μέτρα εύστοχο. 12 προσωπική του πόντε και μειώνει στον τρίποντο πάλι. 69-66 μετά το 7-0 σερί και το 69-63. Ο σκορ έγινε 69-66. Κανατσαρόπουλος. Εύστοχο δίποντο, φτάνει τους 4 πόντους. 71-66.
3:53 για να ελέγξει το παιχνίδι. Έξω η μπάλα στο Τσουμπρί από τον Καφιέ. Τσουμπρίς εύστοχος. Φτάνει τους 24 πόντους. 71-68. Τίποτα δεν έχει κρυφθεί. Κανατσαρόπουλος αφήνει στο Κουτσουβασίλη. 7 δευτερόλεπτα για να ολοκληρωθεί η για τον Γκάς. Κοντόπλος αστοχή. Το αμυντικό ριμπάν μου συγχωρείτε από τον Καφιέ. Το 71-68 παρέμεινε. Καφιές. Επιθετικό φάουλ βέβαια. Πολύ ωραία στήθηκε ο Κανατσαρόπουλος. Ενώ απειλήθηκε με τεχνική ποινή. Τέταρτο φάουλ για το παίχτη του Ιωνικού. Νέα αλλαγή για τον Ιωνικό. Βγαίνει ο Κωστής, μπαίνει ο Γεωργιάδης με το νούμερο 15. Κανατσαρόπουλος. Δίνα ξανά Κανατσαρόπουλος, γυρίζει μπάλα. Βελή Χασάν στο Κουτσουβασίλη. Πολύ ωραία προσπάθεια από τον Κουτσουβασίλη, ο οποίος φτάνει τους 21 πόντους και το σκορ γίνεται 73-68. 2:43 πριν τη λήξη του αγώνα. Μανολουδάγες, πιέζει ο Κοντόπουλος. Σου 2 πόντων από τον Μανολουδάκη, άστοχο. Κουτσουβασίλη στο αμυντικό rebound. Πανταχού παρόν. Κανατσαρόπουλος τώρα. Δίνας Κουτσοβασίλης έξω μπάλα στον Κανατσαρόπουλο, σου 3 πόντων. Εύστοχος ο Κανατσαρόπουλος, φτάνει τους 7 πόντους με ένα τρίποντο σε αυτό το σημαντικό σημείο του παιχνιδιού. 76-68 ξεφεύγει ο Γκάς Κομωτινή. Στο 38 είμαστε περίπου, 2:15 για να ανοίξει το παιχνίδι. Αποκαθίστατη διαφορά δυναμικότητας θα λέγαμε, γιατί δεν φάνηκε καθόλου σήμερα. Το παιχνίδι ντέρμπι είναι και δεν κρίθηκε ακόμα τίποτα. Έχουμε 2 λεπτά και 15 δευτερόλεπτα. Στο μπάσκετ είναι πάρα πολλά. Πάντως το πρώτο λόγο για την νίκη έχει ο Γκάς Κομωτινή. 76-68 το σκορ. Το time out λοιπόν που πήρε ο προπονητής του Ιωνικού, κύριος Γεραγωτέλης. Η πόντη για τις δύο ομάδες. Μητσάκης 7 με ένα τρίποντο. Κοντόπουλος 6, Κανατσαρόπουλος 7 με ένα τρίποντο. Ντίνας 18 με 2. Κουτσοβασίλης 21 με 3. Βεργίδης 1, Βελή Χασάν 15 με 2 και Χαλίλ Καδίρ 1. Για τον Ιωνικό Βουρτζούμης που αποχώρησε με 5 φάουλ, 20 με 3 τρίποντα. Καυκής 9, Τσιουμπρίς 24 με 2 τρίποντα. Μανολουδάκης 12 με 2 τρίποντα, Σίλας 3 πόντι. Τελείωσε το time out που πήρε ο προπονητής του Ιωνικού. Θα ξαναρχίσει το παιχνίδι. Το πρώτο λόγο για την νίκη είπαμε ο Γκάς Κομωτινή. 76-68 στους 8 πόντους διαφορά. 2:15 για να λήξει το παιχνίδι. Καυκής. Το σκρίν εκεί από τον Γεωργιάδη. Καυκής. Μανολιουδάκης. Με ταμπλό ευστοχή. Φτάνει τους 14 πόντους και μειώνει σε 76-70. Κανατσαρόπουλος τώρα. 1:52 για να λήξει το παιχνίδι. Δίνας. Πιέζει ο Σίλας. Δίνας και βήματα. Βήματα. Σωστά στηρίζονται. Όσο και αν διαμαρτύρονται οι φίλοι στο πιστό γυμναστήριο Κομωτίνης. Καυκής. Πιέζει ο Κουτσουβασίλης. Καυκής. Πολύ ωραία αφήνει εκεί στο Γεωργιάδη. Σου 2 πόντο με ταμπλό εκεί από τον Γεωργιάδη. Ευστόχησε 76-72. Αλλαγές για την ομάδα της Κομωτίνης. Θα μπει και ο Μητσάκης, ο οποίος παίζει με 4 φάουλ. Κοντόπουλος. Θέατρο εκεί από το παίκτη του Ιωνικού. Κακώς διαμαρτύρονται από το πάγκο. Έγινε το λάθος πάντως από τους παίκτες της Κομωτίνης. Σας είπαμε τίποτα δεν έχει κρυφθεί. 4 πόντους διαφορά, 1:12 για να ρίξει το παιχνίδι. 76-72. Καυκής. Τσιουμπρίς.
αφήνει την μπάλα λάθος χέρι και αφήνει την μπάλα στο καλάθι. 26 πόντοι για το Τσουμπρί. Νέα αλλαγή, βγαίνει ο Κοντόπουλος, μπαίνει ο Ντίνας στην πεντάδα του Γκάς. 76-74, ακριβώς ένα λεπτό για να λήξει το παιχνίδι. Μητσάκη στον Ντίνα. Ντίνα στον Κανατσαρόπουλο. Ξανά Ντίνα, 7 δεύτερα ολοκληρωθεί η επίθεση. Πολύ ωραία στον Μπελιχασάν, κόβεται το σουτ που επιχείρησε από την Τσουμπρί. Time out για τον κύριο Καμαράκη. 4 δευτερόλεπτα να ολοκληρωθεί η επίθεση για τον Γκάς Κομωτινή. Και ακριβώς 43 δευτερόλεπτα για να λήξει το δραματικό αυτό παιχνίδι. Εμείς θα παραμείνουμε εδώ στο κλειστό γυμναστήριο Κομωτινής. Να σας πούμε λίγο πριν τη λήξη του παιχνιού τους πόντους για τις δύο ομάδες. Τους 76 πρώτα για την ομάδα της Κομωτινής. Μητσάκης 7 με 1 τρίποντο. Κοντόπουλος 6. Κανατσαρόπουλος 7 με 1 τρίποντο. Ντίνας 18 με 2. Κουτσοβασίλης 21 με 3. Βεργίδης 1. Βελίχασαν 15 με 2 τρίποντα. Και Χαλίλ Καδίρ 1 πόντο. Για τον Ιωνικό. Βουρτζούμης που αποχώρησε με 5 φάουλ, 20 με 3 τρίποντα. Καυκής 9 πόντοι. Τσουμπρίς 26 με 2 τρίποντα. Μανολιουδάκης 14 με 2 τρίποντα. Σίλας 3 πόντοι. Και Γεωργιάδης 2 πόντοι, 74 πόντοι για τον Ιωνικό Νέας Φιλαδέλφειας. 18, 7, 37, 27, 53, 54 στα 3 πρώτα δεκάλεπτα το σκορ. Και να δούμε το τελικό αποτέλεσμα ποιο θα είναι. 76-74 μπροστά η Κομωτινή. Η μπάλα μόλις 4 δευτερόλεπτα έχουμε να ολοκληρωθεί επίθεση για την Κομωτινή. Κανατσαρόπουλος. Βελίχασαν 3-2 σου 3 πόντων από τα 8 μέτρα. Αστοχή. Συνεχίζεται το παιχνίδι. Και η μπάλα. Φάουλ από τον Γεωργιάδη πάνω στο Κουτσουβασίλη. Σωστά σφυρίζεται. Βέβαια ο χρόνος η γραμματεία ακούστηκε η εικόνα των 24 δευτερολέπτων. Αλλά η μπάλα ήδη άλλαξε κατοχή. Το σούτ έγινε εντός χρόνου βέβαια. Πρώτο φάλο για τον Γεωργιάδη, δύο βολές για τον Κουτσουβασίλη. Κρίσιμες βολές, 36 δεύτερα και 8 δέκατα για να λήξει το παιχνίδι. Πρώτη βολή από τον Κουτσουβασίλη, άστοχος. Έτοιμος να εκτελέσει τη δεύτερη βολή. Δεύτερη βολή, ευστοχή. Φτάνει τους 22 πόντους. 77-74, 30 δεύτερα για να λήξει το παιχνίδι. Τρίποντο από τον Τσουμπρί, άστοχο. Κρίσιμο ριμπάν από τον Κουτσουβασίλη και φάουλ από τον Σίλα. Δύο βολές. Διαμαρτύρο τη φύλλα της Κομωτινής, ο διαιτητής κοιτάει το φύλλαδο. Αυτά δεν γίνονται. Πηγαίνει η αστυνομική δύναμη να απομακρύνει τον φύλαρτο από τα κάγκελα εκεί του Χριστού Γυμναστηρίου Κομωτινής. Κράτα του τα στοιχεία, λέει ο διαιτητής. Τώρα και ο διαιτητής προκαλεί. Προκαλεί ο διαιτητής, δεν χρειάζονται αυτά τα γεγονότα. Λίγα δευτερόλεπτα πριν τη λήξη του αγώνα, αν είναι δυνατόν. Καταρχήν πέφτει στο επίπεδο του φυλάρου ο κύριος Θωμόπουλος, αν είναι δυνατόν. Δεν το είδαμε αυτό, το βλέπουμε και αυτό πρώτη φορά φέτος στο κλειστό γυμναστήριο Κομωτινής. Δύο βολές από το Μητσάκη. Ευστοχή στην πρώτη βολή, κρίσιμη βολή. Φτάνει τους 8 πόντους. 78-74 το σκορ. Δεύτερη βολή. Ευστοχή και στη δεύτερη, 9 προσωπική πόντη. Και μπορούμε να πούμε είναι πολύ κοντά στη νίκη η ομάδα της Κομωτινής. 79-74. Γεωργιάδης αφήνει την μπάλα στο καλά. Φτάνει τους 4 πόντους. Αντιαθλητικό αυτό είναι, το οποίο δεν σφυρίζεται από το Σίλα πάνω στον Ντίνα, γιατί τα χέρια σημάδευαν τον νόμο του Ντίνα και όχι την μπάλα. Δώσανε άλλα αυστηρά αντιαθλητικά από ένα για τις δύο ομάδες και τώρα δεν δίνουν αυτό. Πρώτο φάουλ για τον Παπαγεωργίου. Με συγχωρείτε, πέμπτο φάουλ για τον Σίλα, ο οποίος αποχωρεί.
Ξαναμπήκε ο Κωστής στην πεντάδα του Ιωνικού. 79-76. 80-76 από την εύστοχη βολή του Ντίνα. 19 η πόντη του. Προκαλούν και από το πάγκο του Ιωνικού. Προσπαθεί να τους καθησυχάσει ο διαιτητής κ. Παπαδόπουλος. Με λάθη σίγουρα η διαιτησία. 80-76 το σκορ. Ευστοχή και στη δεύτερη βολή ο Ντίνας, 20 προσωπική πόντη. 81-76. 10 δεύτερα να τελειώσει το παιχνίδι. Έγινε το λάθος και όλα έχουν τελειώσει, μπορούμε να πούμε. Κανατσαρόπουλος. Το φάουλ από το Βιδάκι. Μόλις 4 δεύτερα και 3 δέκατα για να λήξει το παιχνίδι. Πρώτο φάουλ για τον Βιδάκι. Όλα έχουν κρυθεί. Η νίκη πάει στον Γάση Κομωτινή. Ο Ιωνικός παραμένει χωρίς νίκη στο πρωτάθλημα. Δύο βολές για τον Κανατσαρόπουλο. Ευστοχή στην πρώτη βολή, φτάνει τους 8 πόντους. Έχει ένα τρίποντο βέβαια. Ευστοχή και στη δεύτερη, είναι προσωπική πόντη. 83-76, 3 δευτερόλεπτα, 2-1. Το σουτ 2 πόντων από το Μανουλιουδάκη. Ευστοχή, μετράει το καλάθι, φτάνει τους 16 πόντους. 83-78 το τελικό σκορ, νίκη για τον Γάση Κομωτινή. Εμείς σε αυτό το σημείο να σας αποχαιρετήσουμε, να γυρίσουμε στα στούντιο του Αρτσάνα. Πάμε κάτω για συνέντευξη, έτσι. Και τελειώνουμε και φεύγετε την κασέτα και μου ξεχάσετε την άλλη. Η κασέτα μου ξεχάσετε την άλλη. Κύριε Γιαγωτέλη, πλησιάστε να πετύχετε την πρώτη νίκη στο πρωτάθλημα, την ελληνική ομάδα που έχετε. Τι έχετε να πείτε για το σημερινό παιχνίδι? Το σημερινό παιχνίδι για μας ήταν δυστυχώς μια επανάληψη των τελευταίων παιχνιδιών. Πλησιάζουμε συνέχεια, αλλά δεν μπορούμε να κάνουμε τη νίκη. Αυτό που είναι σημαντικό, νομίζω, και δίνω συγχαρητήρια στα παιδιά τα δικά μου, είναι ότι παρόλο ότι δεν έχουμε κάνει νίκη και είμαστε τελευταίοι, βλέπετε ότι προσπαθούν, και αυτό δεν το κάνουν μόνο στους αγώνες, το κάνουν και στην προπόνηση. Αθλητισμό θέλει και τύχη, ξέρετε, και με την τύχη μάλλον έχουμε μαλώσει και λιγάκι φέτος. Λέμε ότι δεν είναι τόσο αδύναμη ομάδα όπως παρουσιάζεται, χωρίς νίκη στο πρωτάθλημα. Δεν είναι τόσο αδύναμη ομάδα. Έχουμε αυτή τη στιγμή κάνει 12 ήττες και οι 7 ήττες είναι από 5 πόντους και κάτω. Βέβαια και αυτό δεν είναι τυχαίο, έτσι. Είναι και θέμα εμπειριών των παιδιών, είναι και άλλοι παράγοντες οι οποίοι οφείλονται στο ότι χάνουμε στους λίγους πόντους. Αλλά νομίζω ότι κάνουμε την προσπάθειά μας και είμαστε αξιοπρεπείς και αξιόπιστοι ακόμα και τώρα που είμαστε σε αυτή την κατάσταση. Το πρωτάθλημα πώς το βλέπετε φέτος? Αρκετά αμφίροπο θα λέτε? Ναι, ναι, το πρωτάθλημα είναι αρκετά αμφίροπο. Νομίζω ότι... ότι είχαν κάποιο πλεονέκτημα ξεκινώντας με βάση το ρόστερ και ο Ιωνικός της Λαμίας που ακόμα έχει. Νομίζω ότι θα γίνει μεγάλη μάχη και για την άνοδο αλλά και για την παραμονή. Ούτως ή άλλως η Β' Εθνική είναι παραδοσιακά κατηγορία η οποία η παραμονή ιδιαίτερα παίζεται μέχρι τελευταία αγωνιστική. Ευχαριστώ πολύ. Να είστε καλά, καλή επιτυχία στην Κομωτινή. Κύριε Καμαράκη, ένα εύκολο θεωρητικά παιχνίδι, το έγινε ντέρμπι. Τι έχετε να πείτε? Έχω να πω ότι στη Β' Εθνική, όπως το έχω πει πολλές φορές, δεν υπάρχει εύκολο παιχνίδι. Αυτή η ομάδα έχασε από το Πανόραμα με ένα πόντο κατά λάθος, με 2 πόντους. Έπρεπε να κερδίσει. Είδαμε το βίντεο και έπρεπε να είναι πάνω τουλάχιστον 8-10 πόντους. Είναι μια ομάδα με πολύ καλούς παίκτες. Έχουν ενθουσιασμό, έχουν εμπειρία, όπως είναι ο Βουρτζούμης. Και δεν πρέπει κανένας μα κανένας να τους να πει ότι δεν είναι καλή ομάδα και ότι θα χαλαρώσει. Μόλις χαλαρώσουμε, μας τιμωρήσανε. Πιστεύω ότι αυτό πρέπει να μας γίνει ένα μεγάλο μάθημα, γιατί κανένας αγώνας δεν είναι εύκολο στη Β' Εθνική. Κανένας μα κανένας. Η συνέχεια. Αυτοί δεν είχαν τίποτε να χάσουν εδώ μέσα, γι' αυτό ήταν πολύ καλή. Εμείς μέσα στη νίκη θα πάμε, θα γυμναστούμε, θα τιμαστούμε. Είναι γεγονός ότι μέσα έξω για μας είναι το ίδιο. Θα πάμε για να κερδίσουμε. Είναι καλή ομάδα η νίκη και εμείς είμαστε όμως καλή ομάδα και θα τα δώσουμε όλα. Ευχαριστώ πολύ. Εγώ ευχαριστώ.